Επιστροφή λοιπόν εδώ στο μαγικό αέρα του M-Gord Radio. Τα πίνω στο στήλο Suspect πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι το ρολόι να σημάνει 11. Mm -hmm. Και όπω σου είχα πει, έχω σήμερα super duper και φοβερό και τρομερό προσκεκλημένο. Mm -hmm. Η αυτού εξοχώτη, ο Νίκο Σοφιανός, είναι εδώ κοντά μα. Ο Νίκο Σοφιανός, αν δεν σου λέει τίποτα το όνομά του, είναι Γενικό Γραμματέα στο ΕΒΑ από το 2011, παρακαλώ. Όταν και όποτε γίνουν εθνικέ εκλογέ, θα είναι υποψήφιο στο υπόλοιπο Αττική με τη Νέα Δημοκρατία. Ασχολείται με πολλά και διάφορα και νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Καλώ τον. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Καλώ ήρθε, καλώ όρισε και τα λοιπά. Τώρα που κοίταγα έτσι τα κοιτάπια μου και ρωτούσα του χιλιάδε των πληροφοριοδοτών μου για σένα, ε, τον Νίκο Σοφιανό του Κουκουέ τον έχει τίποτα. Ναι. Έλα. Ναι. Ο Θεή του Ολυμπιακού. Φοράμε και δύο γυαλιά. Α. Είναι το μόνο κοινό που έχουμε. Α, δεν έχετε τίποτα, καμιά συγγένεια, τίποτα τέτοια. Ε? Καμία. Ευτυχώ για σένα τα φαντάζεσαι. Ευτυχώ και για μένα και για αυτόν. Ναι, σωστό και αυτό. Ε, Όπω ξέρουμε, το ΕΒΑ είναι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών. Σωστά, σωστά. σωστά. Έχω μια απορία αρέσει. Τι ακριβώ κάνει το ΕΒΑ, Δηλαδή, εντάξει, ε, ανοίγει μια επιχείρηση, είσαι υποχρεωμένο να εγγραφεί σε αυτό και δίνει και τη συνδρομή σου προφανώ. Αλλά πέραν από κάτι ανακοινώσει που βλέπω κατά καιρού, τι άλλο κάνει το Ρημάδι το ΕΒΑ. Καταρχήν, να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να γραφεί στο επιμελητήριο από 1η πρώτη Απριλίου 2015. Είδε ο Γενικό γραμματέα που θα ξέρει. Στο Για επιμελητήριο πλέον είναι εθελοντική η εγγραφη mm -hmm. ε, αρκετοί γράφονται και θα σου πω και το λόγο. Αλλά πληρώνει μόνο συνδρομή εφόσον θέλει να διατηρηθούν τα στοιχεία τη εταιρεία σου, τη επιχείρησή σου, το γεμί, το γενικό εμπορικό μητρό. Μάλιστα. Το Αυτό οποίο δύο. είναι και οργανω... είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση τη Ελλάδα ώστε να υπάρχει ένα μητρό, ένα registry στα αγγλικά, στο οποίο Κάποιο από το εξωτερικό ή και Έλληνα ακόμα βρίσκει mm -hmm. τα στοιχεία τη κάθε επιχείρηση όσον αφορά την δραστηριότητά τη, τον τζίρο τη, του εκπροσώπου τη κτλ. Τι καλό θα κάνει στον επιχειρηματία να εγγράφει το ΕΒΕΑ. Δίνει τα στοιχεία τη επιχείρησή του σε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων πανευρωπαϊκή, mm -hmm. όπου κάποιο τον αναζητά ανάλογα με το αντικείμενό του ή την επωνυμία του ή το αφμή του ή τον εκπρόσωπό του και έτσι τον βρίσκουν πολύ πιο εύκολα και είναι και ένα τρόπο ώστε να πιστεί ότι πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής και να μην μένει μόνο στην κλειστή ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Είναι κρατικός φορέας. Το ΕΒΑ. Ναι. Το ΕΒΑ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Μάλιστα. Και ωραία. Γράφεσαι λοιπόν και είσαι σε μια βάση δεδομένων. Εκεί. Και... Λοιπόν, το, το, το ΕΒΑ κάνει και κάνει άλλα πράγματα πέρα από το να κρατάει το Γενικό Μπορικό Μητρό. Mm -hmm. Έχει βασικά δύο ρόλους. Mm -hmm. Ο ένα ο γενικό και ο άλλο είναι ο ειδικό. Ο ειδικό είναι ότι επιμελείται, όπω λέει και ο τίτλο του, τα προβλήματα καθημερινότητα του μικρού κατά βάση επιχειρηματία. Έχουμε 90% μικρέ επιχειρήσει, το 10% είναι μεγαλύτερε επιχειρήσει, που ίσω να μην το έχουν ανάγκη το επιμελητήριο αυτέ. Το 90% όμω χρειάζεται συνδρομή του επιμελητηρίου. Mm -hmm. Δίνουμε δωρεάν λογιστική βοήθεια, δίνουμε δωρεάν νομική βοήθεια. Είχα προτείνει στον πρόεδρό μα τον Κωνσταντίνο Μίχαλ να δίνουμε και ψυχολογική βοήθεια. Και όταν δεν με πίστευσε, δε του ζήτησε να κατέβει στο δεύτερο όροφο να δει του επιχειρηματίε που έρχονται για τι άλλε δύο βοήθειε σε τι κατάσταση είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο κτίριό μα και πραγματικά κλαίνε και δεν φταίνε που κλαίνε. φταίνε στην κατάσταση που έχουν φτάσει εδώ πέρα λόγω τη κρίση που μαστίζει τη χώρα μα εδώ και 7 χρόνια. Mm -hmm. Αυτό είναι ο ένα ρόλο. Ο δεύτερο ρόλο είναι ότι παρεμβαίνει ω σύμβουλο τη εκάστοτε κυβέρνηση σε θέματα επιχειρηματικότητα και οικονομία. Και, και δεν υπάρχει άλλη φωνή ώστε ενωμένη επιχειρηματικότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια που έχει γίνει ιδιαίτερο βάναυση και άδικη για επιχειρήσει. Ουσιαστικά δηλαδή έχει ένα ρόλο πιο πολύ συμβουλευτικό, παρεμβατικό, αλλά δεν έχει κάποια εξουσία, α πούμε. Έτσι δεν Όχι, είναι. Όχι, εξουσία δεν έχει καμία. Okay. Okay. Τώρα λοιπόν έχει καταλάβει τι είναι το ΕΒΑ. Μπράβο. Ε, εσύ Νίκο από ό,τι ξέρω είσαι πολύ θα έλεγα Δηλαδή για να κάνουμε και τη σχετική διαφήμιση όπως πρέπει Έχεις το ξενοδοχείο λιτό στην Ιδρά Σωστά ναι, Είναι μια μικρή οικογενειακή επιχειρήση Ναι, 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 έλα να το υποβαθμίσουμε λίγο Πώς είναι Είναι ένα πεντάστρο Α, ξενοδοχείο, έτσι γέροντα έτσι. το, ναι, το ναι. οποίο έχει 22 δωμάτια Ένα μικρό ξενοδοχείο, μια μικρή επιχείρηση την οποία ίδρυσε και έφτιαξε ο πατέρα μου το 1965. Mm -hmm. Έχουμε, γιορ, γιορτάσαμε πέρυσι τα 50 χρόνια μα. 50 χρόνια, ε. Άντε, να τα χιλιάσετε. Και νομίζω ότι είμαστε μια. Πολύ ωραία επιχείρηση που. Και καλά, τα, το πεντάστερα, η, πολύ ωραία η επιχείρηση. Πελά... Ναι, αλλά για να γίνει πεντάστερο δεν γίνει από μόνο σου. Είναι με μεγάλο κόπο, μεγάλη προσπάθεια και με συστηματική δουλειά. Και με μεγάλη επένδυση, φαντάζομαι, και με χρειάζεται. Με και... το να επε... τα κέρδη σου mm. σε μια χώρα που αυτό δεν δε, δε σου δίνεται ένα κίνητρο επανεπένδυση. Πώ πήγε η πέρυσι? Πήγε καλά. Νομίζω. Πήγε καλά, όπω και ο τουρισμό πάει καλά στην Ελλάδα. Mm -hmm. ε, είμαστε τυχεροί που στι διπλανέ χώρε συμβαίνουν διάφορα. Έτσι ώστε να έρχονται οι τουρίστε σε εμά. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Λέμε ότι κάνουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, σαν χώρα στον τουρισμό. Φτάσαμε στου 24-25 εκατομμύρια τουρίστε. Ε, Τόσου έχει η Ρώμη. Η Τζίλη είναι παραπάνω. χαμηλότερη όμω, νομίζω. Η Τζίλη ε? είναι χαμηλότερη. Γιατί αυτό. Γιατί έχουμε τουρίστε όλο ένα οι οποίοι δεν ξοδεύουν. Η λεγόμενη λετσαρία, δηλαδή. Η λεγόμενη λετσαρία, ε, χωρί να υποβαθμίζει τον τουρίστα, αλλά η Ελλάδα είναι τόσο καλό οικόπεδο που θα μπορούσε να έχει πολύ ακριβό τουρίστα. Mm. Τα 25 εκατομμύρια που ήρθαν δεν πρέπει να μα ικανοποιούν επειδή είναι ένα νέο ρεκόρ. Η Ρώμη έχει παραπάνω τουρίστε. Η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 50 και 60 εκατομμύρια τουρίστε το χρόνο, εάν κάναμε τη δουλειά μα λίγο πιο σωστά. Το πιστεύω αυτό που λες. Δηλαδή πιστεύω ότι στη χώρα μα δεν χρειάζεται βιομηχανία ούτε τίποτα. Μόνο αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί θα μπορούσαμε να ζούμε όλο το χρόνο του τουρισμού. Σαφώ και, και να επεκταθεί και η τουριστική περίοδο mm. και να καταλάβουμε σαν λαό και σαν κοινωνία ότι το να παρέχει υπηρεσία services, είναι μια πολύ καλή δουλειά. Φτάνει να την κάνει σωστά. Ναι, θυμάστε παλιότερα που λέγαμε αποτιμητικά, μωρέ, τώρα θα είμαστε σερβιτόροι των Ευρωπαίων. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, Γιατί η Ελλάδα, καλά είναι, η Ελλάδα καλά δεν είναι. έχει ούτε μία σχολή σερβιτόρων. Η Ρουμανία λοιπόν, που έχει ένα πολύ μικρότερο τουριστικό προϊόν, ειδικεύεται λίγο στον ιατρικό τουρισμό και στον θρησκευτικό τουρισμό. Η Ρουμανία έχει μία καλή σχολή σερβιτόρων. Και όταν πα ακόμα και στο φθηνέτο ρουμάνικο εστιατόριο ο σερβιτόρο είναι πολύ καλά ντυμένο. Το λευκό που κάνει ότι δεν έχει λεκέ από τζατζίκι και σερβίρει πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Μια και το λέει, αυτό τώρα ξέρει γιατί το λέει, διότι έχει και μια εταιρεία που έχει να κάνει με τα κινητά. Λέγεται, έχει ένα μακρινά Real Estate Development Romania. Η Μαρτών Παναγία μου. Μια λέξη δεν το κάνει, άνθρωπε μου. Λοιπόν, ασχολείσαι με τα κινητά στη Ρουμανία. Λοιπόν, ασχολούμαστε, με μια μικρή εταιρεία κινήτων στη Ρουμανία. Ναι, όλο μικρά μου τα παρουσιάζει. Ναι, τι να κάνουμε, αφού κάνουμε Τίποτα, μικρή. Δεν πα μια εταιρεία μικρά, αλλά τι μικρά να αφού πούμε. Αφού κάνουμε μικρού τζίρου, είμαστε μικρή εταιρεία με λίγου εργαζόμενου. Μάλιστα, ναι, και τι κάνει. Το, το εκεί... να ασχολείται κανεί με διαφορετικέ επιχειρηματικέ δραστηριότητε mm -hmm. δεν τον κατατάσσει στου μεγάλου επιχειρηματίε. Ναι. Ένα άνθρωπο ο, mm -hmm. ο οποίο έχει πολλά ενδιαφέροντα επιχειρηματικά και ω. Επιχειρηματία, ω entrepreneur, όπω πολύ σωστά οι Άγγλοι το, το έχουν βαφτίσει αυτό το επάγγελμα, Καταπιάνεται με διαφορετικέ δραστηριότητε, όπου άλλε πάνε καλύτερα, άλλε χειρότερα. Άλλε mm. πολύ καλά και άλλε πολύ άσχημα. Ε, εγώ έχω να σου πω την αλήθεια: την εικόνα τη Ρουμανία, πιτσαουσέσκου. Πρόπερση είχα πάει διακοπέ στη Φολέγανδρο, που γνώρισα δύο Ρουμάνους εργαζομένου σε ένα ξενοδοχείο και μου είπαν τα χειρότερα. Τα χειρότερα από την άποψη ότι. Έχουν ξέρω εγώ, 160 ευρώ μέσω μηνιαίο μισθό στην Ρουμανία και 2, κάτι ευρώ το λίτρο τη βενζίνη. Υπάρχει τρομερή φτώχεια και μεγάλη εξαθλίωση. Εσύ λοιπόν που ασχολείσαι επιχειρηματικά με ακίνητα στη Ρουμανία, ποια είναι η δική σου εικόνα, στη Ρουμανία δεν ασχολούμαι σχόλου... με, με ακίνητα. Στη Ρουμανία επί 10 χρόνια είχαμε και μια παραγωγή ξύλινων δαπέδων. À, που άμα. ήμασταν μέσα στην παραγωγή, mm -hmm. έχοντα αρκετό προσωπικό ντόπιο. Λοιπόν, οι Ρουμάνοι ζουν 100 φορέ καλύτερα από ό,τι ζούσαν επί Τσαουσέσκου. Mm -hmm. Τσαουσέσκου ήταν όντω εξαθλειωμένοι. Σε κάθε κομμουνιστική χώρα, όπω και στη Ρουμανία, όταν ο κομμουνισμό έπεσε, έγινε το εξή καλό. Αντιγράψαν ένα σοβαρό μοντέλο ελεύθερη οικονομία, όπω η Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, mm -hmm. και το κάνανε, όπω έλεγε ο συμπαθή κ. Πολάκη, το κάνανε copy paste. <laughs> λοιπόν, αυτό το μοντέλο λειτουργήσε. Επειδή του το φορέσανε, λειτουργήσε πάρα πολύ ορθά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα στρεβλό σύστημα ελεύθερη οικονομία, το οποίο μέσα από τι δεκαετίε κατέληξε εδώ που έχει καταλήξει. Στην Ρουμανία, λοιπόν, η επιχειρηματικότητα είναι πολύ εύκολη. Ο μέσο Ρουμάνο ζει πολύ καλύτερη ζωή. Ο μέσο Ρουμάνο σε σχέση με τον πατέρα του, όπου τον μεγάλωσε ένα κομμουνιστικό διαμέρισμα του Τσαουσέσκου έχοντα ένα παλιό Ντάτσια, σήμερα δουλεύει σε μια πολυεθνική, μιλάει δύο γλώσσε, αγοράζει ένα γκολφάκι και αργότερα θέλει να αγοράσει μία ΜΒ. Δουλεύει 12 ώρε την ημέρα. Και σε σχέση με τον Έλληνα που μέχρι πρόσφατα ήθελε να δουλέψει στο δημόσιο, τώρα διάβασα μια έρευνα ότι αυτό έχει αλλάξει τελευταία. Σε σχέση με τον Έλληνα λοιπόν που ήθελε να δουλέψει στο δημόσιο, ο νεαρό Ρουμάνο θέλει να δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και να προκόψει πολύ περισσότερο από τη γενιά των γονιών του. Μάλιστα. Παράλληλα λοιπόν έχει και μια εταιρεία δομικών υλικών, τα Παρκέτα Σοφιανό, σωστά. Τα οποία παλιά πήγαιναν πολύ καλύτερα, τώρα απλώ υπάρχουν για να υπάρχουν. Με την πτώση τη οικοδομή, φαντάζομαι ότι θα είναι μια. Δεν, δεν έχει πτώση η οικοδομή, έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Ναι. Δηλαδή, ναι. κατά 95%. Ε, το πακούμψα, καταλαβαίνει. <laughs> και έχει και μια εταιρεία εξυπηρέτηση αυτοκινήτων. Τα parking. Έχουμε. Είμαστε τρει φίλοι οι οποίοι συμμετείχαμε σε ένα διαγωνισμό πρόπερση του Δημοσίου. Ναι. Το οποίο οργάνωσε μια κρατική εταιρεία που ονομάζεται ΕΤΑΔ, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου η οποία προκήρυξε ένα πλειοδοτικό δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, και πλειοδοτήσαμε. Δίνουμε ένα υπερβολικό ενίκιο στο κράτο. Πέρα από το ενίκιο στο κράτο, δίνουμε και ΦΠΑ στο κράτο. Πέρα από το ΦΠΑ στο κράτο, δίνουμε και ασφαλιστικέ φορέ στο κράτο. Πέρα από ασφαλιστικέ φορέ, δίνουμε και χαρτόσιμο ναι, ναι. στο κράτο. Και δίνουμε και φόρο εισοδήματο στο κράτο. <laughs> 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 και πληρώνει το κράτο για να υπάρχετε, δηλαδή, κύριε. Έχουμε <laughs> λοιπόν νικάρει το κράτο. Και πληρώνουμε στο κράτο το μεγαλύτερο μέρο των εισπράξεών μα. Μάλιστα. Θα μα πείτε μαζοχιστέ. Αλλά τι να κάνουμε, ζούμε σε μια χώρα όπου ίσω να βασιλεύει η κομμουνιστική οικονομία. Κοίταξε, το καλό είναι ότι άμα στηρίζεσαι σε πολλά πόδια, ακόμα και ένα να που λέει ο λόγο, έχει και άλλα να από τα Μπράβο, Και επανερχόμαστε λοιπόν στο ότι δεν είμαι κάποιο μεγάλο. Είμαι ένα μικρό επιχειρηματία που προσπαθεί μέσα από διάφορε δραστηριότητε να επιβιώσει λίγο καλύτερα από ό,τι αν έκανε μία δραστηριότητα. Αυτό έχει και κόστο και σε κόπο και σε χρόνο και σε στρε Είσαι πολλά. Αλλά mm. επειδή ακόμα είμαι βιολογικά δυνατό, λέω ότι απολαμβάνω, αν και πολύ καμιά φορά με στεφάρι. Δυο μέτρα παλικάρι, την άλλη μέτρα. Παίζει βιολοντσέλο. Ναι, από μικρό παιδί, από 7 ετών. Ήλικα, φίλε. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε, καλέ μου άνθρωπε. Ε, είσαι επιχειρηματία, έχει τέσσερι εταιρείε. Μου είσαι σε Ρουμανία, Ελλάδε, Κύπρο, ξέρω εγώ που είσαι. Ε, Θε να πα στη Νέα Δημοκρατία να γίνει βουλευτή. Τι, 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 τι δουλειά έχει το κοντινό βιολοντσέλο. Το βιολοντσέλο είναι. Κάτι το οποίο μου αγαλιάζει την ψυχή. Mm. Είναι κάτι το οποίο και σε μένα και στον αδελφό μου, ο οποίο παίζει βιολί, μα το μετέδωσε ο πατέρα μα, την, την Αγάπη, την κλασική μουσική, όπου έπαιζε ο ίδιο και πάρα πολύ καλό βιολί. Ε, στην δύσκολη ηλικία τη εφηβεία, όπου το να παίζει βιολοντσέλο, είναι ένα πολύ αχαρό όργανο το βιολοντσέλο. Πρέπει να νοιαουρίζει να 10 χρόνια για να παίξει μια μελωδία τον 11ο χρόνο. Όμορφα και καλά, και από και πέρα να παίζει καλύτερα. Κάτσε, πε και μα του άσχετου. Τι διαφορά τρομακτική έχει από το βιολί, Είναι πιο μικρό. Το βιολί το, το, το είναι μεγαλύτερο το βιολί και έχει διαφορετικέ χορδέ. Και παίζει. Ναι, το, το βιολισό είναι το μεγάλο. Το, το, το βιολισό είναι βιολοσέλ. μεταξύ του κοντραμπάσου Α, μάλιστα, ναι. και του βιολιού. Α, είναι το βιολισό το έχει ένα πόδι και το, 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 το παίζει ανάμεσα στα πόδια σου. Μέχρι ποιο σημείο το έφτασε αυτό. Πήρα δίπλωμα σχολή δηλαδή ε, μετά βάλεια, από πολλά χρόνια. Ανωτέρα αρμονία και τέτοια δεν έχει βγάλει αυτά. Τα πάντα όλα. Ο Χριστό και Απόστολο. Μου έλεγα πριν ότι στη δύσκολη ηλικία τη εφηβεία ο πατέρα μα με πολύ μεγάλη αγάπη mm -hmm. κατάφερε να συνεχίσει να έχουμε, ανά, να έχουμε, αγάπη για την κλασική μουσική και πήρα δίπλωμα. Θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Το να πάρει δίπλωμα σε ένα έγχορδο όργανο όπω το βιολονσέλο ή το βιολί είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Mm -hmm. Η διαφορά, α με το πιάνο, που δεν υπότιτλοι ότι μόνο πιανίστε, υπάρχουν πολύ καλοί πιανίστε και ένα υπέροχο όργανο. Αλλά στο πιάνο πατά το πλήκτρο με την νότα ντο ή re και βγαίνει το ντο και re. Σε ένα έγχορδο όργανο, το να πατήσει το δάχτυλό πάνω στη χορδή και να έχει μισό, ούτε μισό πόντο, δύο χιλιοστά διαφορά, είναι άλλη νότα και παίζει φάλτσα. Mm -hmm. Άρα πρέπει, πρέπει να φτάσει στο σημείο για να παίζει τονικά σωστά παίζει με κλειστά μάτια μετά από πάρα πάρα πολλή εξάσκηση. Κάποια διάκριση που είχε από αυτή σου τη γνώση. Λοιπόν, μου συνέβησαν τα εξή. Ε, καταρχήν, τελειώντα το ελληνικό οδείο, μου δώσανε και βραβείο. Δηλαδή, πήρα το πρώτο βραβείο μαζί με το δίπλωμά μου. Ε, θυμάμαι όταν πήγα να κάνω τα. Μαθητικά... Δηλαδή, είσαι ο καβάκο του Βιολοντσελό. Όχι. <laughs> όχι. <laughs> ε, 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 αυτό είναι βλασφημία και η μόνο η γεροσ... τα αναφέρω. Αν και θα σα πω κάτι για το Λίμπερντ Καβάκο, τον οποίο είμαστε καλοί φίλοι. Ε, λοιπόν, είχαμε την εξή εμπειρία ότι όταν πήγα στο Λονδίνο να κάνω τα μετριακά μου στο London School of Economics, mm -hmm. στο LSE, επειδή το LSE ανήκει στο University of London, βγήκε μια ανακοίνωση ότι το, το University of London δέχεται αιτήσει ακρόαση για την ορχήστρα, Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, το οποίο έχει 50 κολέγια mm -hmm. και έχει και τα τρία μουσικά κολέγια. Λοιπόν, εγώ πήγα εκεί, με βλέπαν όλοι με μισό μάτι, σου λέει αυτό το LSE τώρα που σπουδάζει οικονομικά, τι κάνει εδώ με ένα βιολοντσέλο δίπλα του. Ε, τελικά από του 36 ήταν να πάρουν 9 και μπήκα τρίτο. Έλα. Και έζησα μια συγκλονιστική εμπειρία, παίζοντα στην ορχήστρα αυτή για ένα χρόνο, όπου έπαιξα στα καλύτερα θέατρα του Λονδίνου. Αυτή λοιπόν είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Μάλιστα. Η δεύτερη αξέχαστη και μεγαλύτερη ακόμα εμπειρία ήταν φέτο. Στι 20 Αυγούστου στην Ήδρα. Παίζει ακόμα θηρίο, ε. Παίζω λίγο όσο μπορώ. Ε, Φέτο λοιπόν στην Ήδρα διοργανώσαμε για 7η χρονιά μια συναυλία κλασική μουσική στη μνήμη του πατέρα μου, όπου τα έσοδα πάνε στο νοσοκομείο τη Ήδρα. Και έπεισα να έρθει να παίξει στη μνήμη του πατέρα μου ο Λεωνίδα Καβάκο. Έλα, ρε, σύ, μπράβο. Ο Καβάκο, ο οποίο αρνείται να παίξει σε, στο μέγαρο μουσική για δικού του λόγου, ήρθε να παίξει στην Ήδρα. Και μάλιστα μου είπε να παίξουμε κάτι μαζί. Και παίξαμε κάτι μαζί. Αυτή είναι μια. Δηλαδή είναι σαν να παίζω ακόμα ποδόσφαιρο, αλλά τώρα να παίζω με το μέση. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Να είναι ακριβώ το ίδιο. Δεν μου ξανατύχει, αλλά είμαι ευγνώμων και στο Λονίδα και στη ζωή που μου επιφύλαξε αυτή την έκπληξη. Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερό. Ε... Καλά όλα αυτά. Άντε και τα επιχειρηματικά σου, άντε και τα καλλιτεχνικά σου. Στην πολιτική τη δουλειά έχει καλέ μου άνθρωποι στερα από αυτά. Εγώ δηλαδή θα ήμουν αρχηγό. Μια χαρά είμαι. Πολύ λεφτά, εκτέχνες, μα μου, επιχειρήσει. Τι κάνει την πολιτική, Λοιπόν, η πολιτική είναι μαζοχισμό. Το αντιλαμβάνομαι. Το έχει λίγο, τώρα που σε ξαναβλέπω. Τον έχω τον μαζοχισμό και με τα κοινά, το μικρό με τον το έχω από μικρό παιδάκι. Στην τρίτη δημοτικού εξελέγην πρόεδρο στο τμήμα μου, κερνώντα του μαθητέ μου κρακεράκια. Ναι, σταμάτησα. Πολιοφθοράκε και κυριάδε, δεν σταμάτησα να δωροδοκώ και κέρδιζα εκλογέ. Απλώ πείθοντα του συμμαχτέ μου. Περιμέναν τα κρακεράκια μετά τι εκλογέ, κατάλαβα. Και ασχολούμαι, ουσιαστικά μετά τι σπουδέ μου, να σπουδάζω, να δουλεύω, με συγχωρείτε, ασχολούμαι με τα κοινά ω εκλεγμένο στο ΕΒΑ, στο Διοικητικό Συμβούλιο από το 1997 και στο Προεδρείο του ΕΒΑ από το 2006 μέχρι σήμερα. Όταν έγινε η κούρσα τη Προεδρική Εκλογή στη Νέα Δημοκρατία, στήριξα ενεργά τον Κυριακό Μισοτάκη, με τον οποίο είμαστε φίλοι και συμμαχτέ από το σχολείο. Και όταν εξελέγει ο Κυριακό, με φώναξε και συζητήσαμε σοβαρά το ενδεχόμενο να ασχοληθούμε με την πολιτική. Mm -hmm. Αποφάσισα να το κάνω αυτό για τρει λόγου. Και επειδή διοργανώνω πολύ συχνά συγκεντρώσει και συναντώ πολίτε στην τεράστια περιφέρεια. Αττικής, Έλα, να κάνουμε διαφήμιση. Πότε είναι η επόμενη, πε την. Ε, κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση 19 Δεκεμβρίου στη Βουλιαγμένη. 19 Δεκεμβρίου, τι ώρα. Νομίζω 7-7:30 στο Moorings. Okay. Λοιπόν, ε, έλεγα το εξή. Ότι... Όχι να πάτε 19 Δεκεμβρίου εδώ, το θα, θα έχει κρακεράκι εκεί. <laughs> <laughs> θα έχουμε σίγουρα καφέ. Ε, εντάξει. Ε, α, στη φίλια πάτε βγάλει. Ναι, για ε, Εντάξει, θα βάλουμε και κρακεράκι. Ε, εντάξει, ωραία, τότε θα έρθω. Λοιπόν, ε, αν έρθει εσύ, θα σε κεράσουμε και κάτι παραπάνω. Αχ, πε τα τέτοια έτσι. Λοιπόν, σε στι συγκεντρώσει που κάνω και στι πολίτε, του λέω ότι έχω τρει λόγου για του οποίου θέλω να πολιτευτώ. Mm -hmm. Ο πρώτο είναι γιατί θεωρώ τον εαυτό μου χρήσιμο και εξηγούμε. Επειδή πιστεύω ότι ο μόνο λόγο, ο μόνο τρόπο μάλλον για να αναπτυχθεί η χώρα μα και να ξεφύγει από την κρίση που τη μαστίζει. Και η κρίση είναι κακό όρο, γιατί η κρίση είναι όταν βγαίνει από μια κανονικότητα για λίγο χρονικό διάστημα. Εδώ έχουμε 7 χρόνια αυτή την ανώμαλη προσγείωση που είναι ζούμε. Είναι παρακμή, νομίζω. Ναι, ναι, είναι μια παρακμή και μια ανώμαλη προσγείωση. Λοιπόν, ο μόνο τρόπο για να σωθούμε είναι η μικρή επιχειρηματικότητα. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό σαν κοινωνία, ξέρεις, το, το πρόβλημά μα είναι δευτερευόντω οικονομικό και κυρίω θέμα νοοτροπία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η επόμενη μέρα, the next day, είναι μέσα από την επιχειρηματικότητα. Τη μικρή επιχειρηματικότητα. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή ξέρει αυτά με τα μικρή και μεγάλη επιχειρηματικότητα, εμένα δεν μου είναι πάρα πολύ διάκριτα. Δηλαδή, τι εννοεί. Θα δηλαδή. σου πω τι εννοώ. Το, το παράδειγμα τη Νέα Ιωνία, α πούμε, που είναι 750.000 καταστήματα και όλοι που λένε το ίδιο πράγμα ρούχα. Όχι, όχι, όχι. όχι. Εννοώ τη μικρή επιχείρηση που έχει σήμερα πέντε υπαλλήλου, ah, που μάλιστα. έχει καταφέρει να επιβιώσει και που μέσα από τα κίνδυνα που θα τη δοθούν θα βγάλει κέρδο. Και πέρα ότι θα ζήσει ο μικρό επιχειρηματία αξιοπρεπώ, την οικογένειά του, θα μπορεί να προσλάβει άλλου δύο ή τρει υπαλλήλου. Mm. Εάν λοιπόν μια, κάθε επιχείρηση προσλάβει από πέντε ή του κάνει εφτά και γίνει αυτό σε μερικέ χιλιάδε επιχειρήσει, τότε η ενεργεια θα πέσει στο μισό. Η ενεργεια έτσι, 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, δεν δημιουργήθηκαν τι μεγάλε επιχειρήσει. Μου οι επιχειρήσει, μπορεί να κάνουν κάποια περικοπή προσωπικού, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον ανέργων, το 1,5 εκατομμύριο οποίο, ανέργων, το οποίο υποφέρει πλέον στη χώρα μα. Αυτοί έφυγαν στι μικρέ οικογενειακέ επιχειρήσει, οι οποίοι του έδιωξαν με μεγάλο πόνο καρδιά, διότι mm. του ξέρουν προσωπικά. Ξέρουν τα οικογενειακά του, τα προσωπικά του, έχουν βγει και έχουν φάει μαζί σε μια ταβέρνα και αναγκάστηκαν να του διώξουν για να επιβιώσουν. Σήμερα λοιπόν αυτοί που επιβιώνουν είναι μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα. Και γιατί να μην είναι μεγάλε επενδύσει, όπω α πούμε ξέρω Οι μεγάλε επενδύσει ασφαλώ. Αλλά οι μεγάλε επενδύσει θα έρθουν όταν αλλάξει ψυχολογία και όταν έχετε ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον. Ξέρετε γιατί σε ρωτάω, με συγχωρείς. Ε, σε ό,τι αφορά το. και αναφέρω προσωπικό παράδειγμα. Στη δική μου μικρή καριέρα μέχρι στιγμή. Ε, επειδή έχει τύχει να δουλέψω σε μικρέ, σε τέτοιου τύπου επιχειρήσει στην αρχή ειδικά. Ε, εσύ, και στα χρόνια τη πλαστική ευμάρεια, όχι τώρα στην κρίση. Μιλάμε πριν από 15 χρόνια. Βλέπουμε μικροφέρνο, έχω στην πλάτη μου. Λοιπόν, τέλο πάντων. Ε, θυμάμαι αυτό το αγκομαχητό και το αιώνιο ερώτημα να εισπράξω για να επενδύσω ή για να επενδύσω και να εισπράξω και να ψάχνουν τώρα οι εταιριούλε των πέντε υπαλλήλων και των έξι τα φραγκοδίφραγκα δηλαδή πως αυτό θα είναι μοχλός ανάπτυξης ας πούμε και θα μα οδηγήσει δηλαδή εγώ θα προτιμούσα να έχουμε πέντε ελληνικά να σου πω την αλήθεια να έχουμε μεγάλες επενδύσεις πραγματικές οι οποίες θα αυξήσουν και τον πλούτο και σε παρεμφερή επαγγέλματα παρά ο κάθε Έλληνας να εξακολουθήσει να έχει το μοντέλο της δεκαετίας του 90 και του 80 αν δεν είμαι στο δημόσιο κάνω δικιά μου δουλειά με τρεις-τέσσερις τύπους. Λοιπόν, η απάντηση είναι δυτή. Wow. Με δύο τάφ. Έτσι. Ε, πρώτον, χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις αλλά αυτές θα έρθουν μόνο ότι υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον και μια κυβέρνηση που να τι πιστεύει. Η τωρινή κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί το λιμάνι και την άλλη μέρα βγαίνει ο υπουργό, ο οποίο υπέγραψε και αρχίσει να κλαίει και να, να, λέει μισόλαγα: Παιδιά, δεν έγινε έτσι ακριβώ, θα το δούμε το θέμα. <laughs> με <Μεσχόρηση>, συγχωρείτε, αυτά <laughs> είναι, <laughs> αυτά είναι μπουρδε. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, δεν θέλουμε μπουρδολόγου ε, ηγέτε ή υπεύθυνου υπουργού. Θέλουμε ανθρώπου που να πιστεύουν σε αυτό και όχι να το κάνουν επειδή του κόλλησε κάποιο με την πλάτη στον τοίχο. <laughs> λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Άρα οι μεγάλες επενδύσεις θα έρθουν όταν το περιβάλλον είναι κατάλληλο, σταθερό και, και, η ψυχολογία είναι καλή. Η ψυχολογία θα γίνει καλύτερη όταν και ο μικρός, όχι ο μικρός παρασιτικός επιχειρηματίας, ναι, όντω έχουμε την, έχουμε την, τάση, αν δεν θέλουμε να δούμε το δημόσιο, δημόσιο έχει δίκιο, να ανοίξουμε ένα τυροπιτάδικο ή ένα νυχάδικο ή ένα frozen yogurt, θυμάστε την επιδημία του frozen yogurts. λοιπόν, εξέλιπε. Σύμφωνη. Αλλά και πάλι το να πείσει τον πληθυσμό σου να ασχοληθεί σωστά με την επιχειρηματικότητα είναι θέμα εκπαίδευση. Άρα και εκεί θέσει ηγέτε και, και ανθρώπου να πιστεύουν σε αυτό, επειδή θα εκπαιδεύσουν του πολίτε του. Είναι ένα πακέτο το οποίο πρέπει να γίνει. Mm -hmm. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σαν κοινωνία. <μ>, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. <γλίδι> σωστά. Έκανε ε, ε, από ό,τι μου έχουν πει οι πληροφοριοδότε μου πρόσφατα. Ναι, ναι, έχω βάλει λίγο σκεδεμένε νομίζει, λοιπόν. Ε, προεκλογική ή προεκλογική. Πολιτική εκδήλωση στη Ραφινά. Χθε το βράδυ. Έτσι. Πώ πήγε, Ήταν η τρίτη συγκέντρωση πολιτών που οι συνεργάτε μου και εγώ διοργανώσαμε. Η πρώτη ήταν στην παλαιά Φώκια Mm -hmm. Η δεύτερη ήταν στο Μενίδη την προηγούμενη Παρασκευή και χθε ήταν στη Ραφίνα. Βλέπω από τα φτωχά πάστα πιο yeah. ακριβά. Μενίδη, Ραφίνα, μου πα μετά κάτω βουλιαγμένη. Τι έχει σειρά μετά, βάρη-βάρη και αυτά τα φτωχικά. Η βουλιαγμένη είναι τα τρία βήτα γενικώ. Yeah, yeah, yeah. ε, το μαγικό με την περιφέρεια Αττική είναι ότι είναι μια μικρή Ελλάδα. Yeah. Δηλαδή έχει από τον πλούσιο εφοπλιστή βουλιαγμένη μέχρι, το μέχ μέχρι τον άνεργο στον Ασπρόπληγο. Yeah. Έχει. Αστικό, εμιαστικό και αγροτικό πληθυσμό. Έχει τα πάντα όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο. Mm -hmm. Χωρί να υποτιμώ κανένα συμπολίτη μου, γιατί όλοι είναι χρήσιμοι και όλου χρειαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Αλλά έχει μια ποικιλία που είναι μια μικρή Ελλάδα. Έχει τρία λιμάνια, έχει δύο βιομηχανικέ ζώνε, έχει πολλού αρχαιολογικού χώρου. Mm. Είναι μια περιφέρεια που αν εντρυφήσει και αν την μάθει και αν την νιώσει και την καταλάβει, νομίζω ότι σου δίνει μια τεράστια εμπειρία. Πρέπει να έχει τουλάχιστον κάποιο χορηγό, ένα πετρελαιά, να σου βάζει πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Έχει πάρα πολλά χιλιόμετρα να διανύσει. Γιατί άλλο να είσαι στην Αλφα Αθηνώνη, η οποία είναι από το Γαλάτσι μέχρι το Παγκράτη. Εντάξει, πάει κάτι, πάει και έρχεται. Άλλο τώρα δεν είναι σε όλο αυτό. Καλό κουράγιο. Η ερώτηση όμω είναι η εξή. Ε, και μου κάνει εντύπωση αυτό. Για ποιο λόγο κάνει πολιτικέ ομιλίε από τώρα, Διότι πιστεύω ότι από τώρα είναι η κατάλληλη περίοδο, η κατάλληλη εποχή mm -hmm. να σε γνωρίσουν οι άλλοι χωρί να υπάρχει το στρες τη γνωριμίας. Διότι δηλαδή τώρα πολύ πιο έρευνα θα σε ακούσουν, πολύ πιο έρευνα θα συζητήσουν μαζί σου και θα νιώσουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεσαι, και όχι ότι εμφανίστηκε ακόμη τη τελευταία στιγμή. Για να πεις παιδιά. Να με, η καινούργια φάσα ψηφίστε με γιατί όμορφο. Ποιο είναι ο σφιγμό που πιάνει. Θέλει ο κόσμο να πάει σε μια πολιτική ομιλία, θέλει να ακούσει πολιτικά, έχει τη μαύρη λάτου, έχει το τρίτο μνημόνιο, έχει το ένα, το, έχει το άλλο. Δηλαδή και ξέρει ότι δεν είναι, α πούμε, εκλογέ ενώ ενόψη, δεν υπάρχουν ορίζοντα εκλογέ. Θέλει να πάει να έρθει, να σε ακούσει, να σε γνωρίσει, να δει ποιο είναι αυτό ο ρημάδι ο σοφιανό, τέλο πάντων και τι θα μα πει. Θέλει ο κόσμο, όχι το σοφιανό συγκεκριμένα, θέλει ο κόσμο ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι πολιτικοί mm -hmm. και και θέλουν οι ίδιοι να ασχοληθούν με την πολιτική και να πείσουν και άλλου συμπολίτε να κάνουν το ίδιο. Εάν δεν πάρουμε οι άνθρωποι τη παραγωγή ή οι επιστήμονε, οι ελεύθεροι επαγγελματίε που σήμερα βγάζουν το ψωμί του εδώ και 20-25 χρόνια με κάποιο άλλο τρόπο, εάν δεν πάρουμε τη χώρα στα χέρια μα, αυτό θέλω να πει στου συμπολίτε μου. Δεν θέλω να πείσω ότι εγώ θέλω να πολιτευτώ μόνο μου σώνει και καλά ή να πολιτευτώ σ' και καλά. Αλλά ότι πρέπει όλοι να ανακατευτούμε με την πολιτική. Και να γυρίσουμε στην παλαιά έννοια τη πολιτική, στην αρχική έννοια τη πολιτική. Τι είναι πολιτική, Είναι το να πράττει το όνομα μια κοινωνία για το καλό τη. Άρα mm. ουσιαστικά είσαι εξου... εξουσιοδοτούμενο να το κάνει αυτό. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία αυτά τα θεωρητικά. <laughs> 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 και ο Τσίπρα <laughs> δεν διάλεγε. <laughs> με συγχωρείτε, <laughs> <άρα> με προσβάλλετε <laughs> να με συγκρίνετε με τον Τσίπρα. Λοιπόν, τώρα εδώ να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Για πε τώρα. Είστε θέτον να πά στο υπόλοιπο ατικής. Γιατί στο υπόλοιπο. Νομίζω εξήγησα πριν. Γιατί είναι μια μαγική, μαγική περιφέρεια που είναι μια μικρή Ελλάδα. Στο υπόλοιπο μένει. Ναι, μένω στο Διόνυσο. Α, εσύ στο Διόνυσο. Ε, Πόσου βουλευτέ θα βγάλει η Νέα Δημοκρατία στο υπόλοιπο, Νομίζω 7. Γιατί <laughs> θα πα για βουλευτή ή του Ολύμπου. Τέσσερι. Τέσσερι έχει τώρα. Mm. Ναι, ω αυτό... δεύτερο κόμμα. Ω πρώτο κόμμα θα βγάλει. 7. <laughs> α, ανάκη και κύριε. Ωραία, τότε κάνει για πολιτικό. Λοιπόν, ε, με ρώτησε πόσου ποιους... βουλευτέ θα βγάλει. Όχι, πόσου βουλευτέ έβγαλε. Τέσσερι. Τέσσερι, ποιου. Τον Βορύδη, τη Μαρτίνου, τον Βλάχο και τον Μπούρα. Ενημερωμένο. Ποιον θα φά, Δεν θέλω να φάω κάποιον συναγωνιστή μου ή κάποιον άλλο πολιτικό. Θέλω να, να κάνω δουλειά μου σωστά, χωρί να ασχολούμαι τι κάνουν οι άλλοι. Να ρωτήσω κάτι. Η Μαρτίνου Γεωργία, ποια είναι. Βουλευτή είναι. Είναι βουλευτή, ναι. Έρχε, υπάρχει στην Ελληνική Βουλή. Βεβαίω. Δεν την ξέρω, ειλικρινά. Δεν την ξέρω. Ο Βλάχο είναι ο δημοσιογράφο, δεν είναι το μουστακό, ο Βλάχος... ο μουστακοφόρο, δεν είναι αυτό. τα θύ, ο Βλάχο είναι ο πρώην υφυπουργό εμπορίου επί Καραμαλή. ούτε καν. Και ο Μπούρα, ο, νομίζω σύμβουλο του Σαμαράκη ήταν αυτό, νομίζω ή όχι. δεν δε, δε δε θυμάμαι. Σαμαρά, δε νομίζω. Μπούρας, εντάξει, ο, 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 ο Βορύδη κρατάει αδύναμη. Οπότε βλέποντα τα ονόματα εδώ των βουλευτών που βγήκανε, νομίζω ότι το παλεύει. Το έχει. Του αντιπάλου του ξέρει. Έχω ακούσει μερικά ονόματα που ενδιαφέρονται. Για πε, ποιοι είναι η κυρία αντίπαλοι σου αλλά και, πάλι, έχει, αλλά και έχει πάλι. κάτι αστέρια εκεί το υπόλοιπο. Λοιπόν, πρόσεξε. πρώτο στι τελευταίε εκλογέ. Να πω κάτι. Να πω κάτι. Πες κάτι. Ωραία. Ωραία. Επειδή η ονοματολογία είναι άχρηστο αυτή τη στιγμή, ή το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται από τον πρόεδρο του κόμματο, καλά θα κάνει οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, απλά να πλησιάζει του πολίτε και αν ο πρόεδρο κρίνει ότι θα πρέπει να είναι υποψήφιο. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει ένα μητρό στελεχών το οποίο από μηδενική βάση κρίνει του υποψηφίου, όχι μόνο για βουλευτέ, αλλά και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όσον αφορά τη στελέχωσή του. Ναι, αν ακούει ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά πολύ καλή ο κύριο Νίκο Σοφιανό. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, για πες μου τώρα, ξέρει του αντιπάλου σου στα άλλα κόμματα. Άξιο αντιπάλου στα άλλα κόμματα. τι mm, βγήκαν τι τελευταίε εκλογέ. Δηλαδή, ο, σε βοηθήσω, μη κουράζω. Ε, έχει... Παλιά έβγαινε ο κύριο Πάγκαλο τη Παγκαλώ, ήταν μεγάλη δύναμη. Ναι, νομίζω ότι ο Χριστοφυλοπούλου είναι τώρα από το πράγμα. Νομίζω ότι είναι η μόνη που αξίζει. Κατά τα άλλα, την τελευταία φορά βγήκε πρώτο ο Μητρόπουλο, ο εργατολόγο που τώρα μα τελειώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, μετά έχει να αντιμετωπίσει τον τεράστιο Γιώργο Πάντζα και το μέγεθο που λέγεται Νάσου Αθανασίου. Ε, στον δρόμο σου θα βρει τον Ηλία Κασιδιάρη και τον Παύλο Χαϊκάλη. Ναι, στα άλλα κόμματα. Ναι. Θα πολιτευτώ με τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί το ξέρω, θα πολιτευτώ. Εφόσον ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία με, λίγο... με επιλέξει να είμαι στο Σφοδέλτιο. Ναι, καλά, θα σε επιλέξει αφού αυτό έστειλε. Αλλά θέλω δηλαδή, να δω έτσι το ποιο είναι το γεωγραφικό τέτοιο. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχει να φοβηθεί και τίποτα. Μόνο στο φιλοπούλου λέει κάτι λέει. Διάβαζα στο βιογραφικό στο εξή. Ναι, σπάστα, θα... δεν <συνήθω> έχουμε <συνήθω> ένα ιδανάλωσιμα. Ε, έχεις θητεύσει στο διοικητικό συμβούλιο στη Διόρια τη Κορινθού. Α, ναι. Συγγνώμη, έχει διόρυγα διοικητικό συμβούλιο. Τι κάνει. Βέβαια. Καταρχήν από το εξή. Στη διόρυγα του Κορίνθου διορίστηκα επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό έγινε κατά λάθο. Και το λάθο αναγνωρίστηκε και γι' αυτό εκδιώχθη μετά από μερικού μήνε. Α, ναι. Ναι. Αλλά η εμπειρία ήταν πολύτιμη, διότι πήγα εκεί για πρώτη φορά. Πήγα φορώντα γραβάτα, αν θε το πιστεύει. Δεν τρέπεσε. Και βρήκα εκεί πέρα κάτι τύπους που δεν θέλω. Επειδή ήμουν στον air, δεν θέλω να πω αλλά δεν φορούσε γραβάτα. γράψει. Σαν παντοφλά. Γιωνάρα κάτι άλλο. Ρούχα που δεν φοράω εγώ. Έτσι. Λοιπόν. Πρόεδρο ήταν ένα πολύ συμπαθητικό, καλό κύριο, ο οποίο, εάν θυμάμαι καλά, είναι ταυτόχρονα και πρόεδρο του του Δημοτικού Συμβουλίου Δραπετσόνα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσπάθησα να πω ότι επειδή είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία, άσχετα να ανήκει στο δημόσιο, θα πρέπει να δούμε μέσα στο πνεύμα του νόμου, τη ηθική και τη προστασία του περιβάλλοντο, το σεβασμό στο περιβάλλον, να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μα. Γιατί είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία. Συγγνώμη, πήγε σε κρατικό τολική και για κέρδο. Ναι, γιατί είμαστε μια ανώνυμη εταιρεία. Και δεν σε πετάξαμε τον παράδειγμα έξω. Με πετάξαμε μετά από μερικού μήνε. αυτό, αλλά είπα ότι υπάρχει ανάγκη να κάνουμε και ένα επιχειρηματικό πλάνο. Mm -hmm. Αυτό που στα ελληνικά λέμε business plan. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είπε ότι πρέπει να πάμε και σε μια εταιρεία consulting, mm -hmm. η οποία να μα πει πώ θα εκμεταλλευτούμε τη Διόρυγα, η οποία έχει και αρχαία αρχαιολογικό ενδιαφέρον, και επειδή περνάνε 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε χρόνο στη Διόρυγα, είναι ο δεύτερο τόπο στην Ελλάδα σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη. Θα πρέπει να δούμε πώ θα εκμεταλλευτούμε και τουριστικά τη Διόρυγα. Α πούμε, να κάνουμε ένα πρωτάθλημα παγκόσμιο. Τι νοείς. Τι νοείς. Τη νοείς επισκεψιμότητα, δηλαδή, αφού περνάνε όλοι από πάνω. Τι γίνεται ξανάγεις στη Διόρυγα. Περνάνε από πάνω, περνάνε και από κάτω, περνάνε παντού. Α, έχει και, το κάτι το Α, Α, και κάτι εστιατόρια, και κάτι. Αυτό δεν λε επισκεψιμότητα. Μα, περνάνε τώρα και πάνε στον το, το προορισμό του. Το τι αυτοκίνητο. Εσύ μα δουλεύει, Ρε, πολύ πα εκεί, τη βλέπει, γυρνά στο ερέξιο, κάνει τι βόλτε. Εν πάση περιπτώσει όμω στη Διόρυγα. Δεν είναι ακριβώ εσύ γιατί η Διόρυγα έχει και ένα αρχαίο χώρο όπου δείχνει. Πώς έγινε αυτό το διοικητικό σύμβουλο, άτομα έχει, 7. μπορώ να πω κι εγώ, ε? έτσι να παράγω κι εγώ έργο, να βιλάγετε ταμβιλάω για την Κοίτα, εγώ όταν είπα ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας, πάντα σύνομα, mm -hmm. να φτιάξουμε ένα business plan και να δούμε την τουριστική ανάπτυξη της με έδιωξαν. Καλά σου κάναν. Ε Χαλά στην πιάτσα. Χαλά στην πιάτσα. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Ενδεχομένω, αλλά δεν μπορώ να κάνω άλλα που ε... πιστεύω. Ε... Λοιπόν, ε... επειδή βλέπω να πω καλησπέρα καταρχά στη Χάρη, η οποία στέλνει μήνυμα, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στον Κώστα, να είστε καλά, τα λε καλά μου λένε εδώ το κοινό. Ε, να πάρουμε μια σύντομη ανάσα για τον έχω πάρει ει βάρνα τον άνθρωπο. Και είναι, εκεί. είναι η πρώτη σου ραδιοφωνική εκπομπή εδώ. Oh, δεν είναι πρώτη μου, αλλά την απολαμβάνω πάρα πολύ. Έχει συγχαρητήρια, θα μου το πει στον αέρα. Ε, Εκτό αέρα μου δεν προλαμβάνει. Ε, σε web radio έχει ξανάρθει ποτέ. Σε web radio ποτέ. Ε, βέβαια, κατάλαβε. Τα σε βίσμα να μην πα στα FM κατευθείαν. Λοιπόν, κάνουμε μια σύντομη παύση. Σου βάζω ωραία τραγουδάκι εδώ να ακούσει έτσι λίγο να χαλαρώσει και ο καλεσμένο μου. Και τα μάτα ξαναλέμε σε λίγο. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Name Radio, Παρασκευή βράδυ, προσκεκλημένο μου είναι ο Γενικό Γραμματέα του ΕΒΑ, ο Νίκο Σοφιανό, σε μία μάλλον ανατρεπτική συνέντευξη. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για πολλού και διάφορου και πολλά και διάφορα. Και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω για να πάμε λίγο και στο πιο κοινωνικό κομμάτι, να δούμε και λίγο και ποιε είναι οι απόψει σου και τι πρεσβεύει για τη ζωή γενικότερα, είναι το εξή, ότι να πω καταρχά σε ατομικό επίπεδο, έχω σχεδόν ξεριζώσει τη, σε μεγάλο βαθμό την έννοια του φθόνου. Ε, πιστεύω δηλαδή ότι ο καθένα χτίζει πάνω σε αυτό το οποίο έχει. Και μάγκα για μένα και μπράβο σε όποιον ό,τι και να παραλάβει το αυξάνει. Θα μου πει και τι μου τα λέει σε εμένα, Τι εννοώ. Εσύ λοιπόν, Νίκο, τη δυνατότητα και πήγε στο Κολέγιο Αθηνών, μετά πήγε στον Τυρί. Και μετά πήγε, όπω μα είπε και πριν, στο London School of Economics. Και μπράβο Η ερώτηση λοιπόν που τίθεται είναι για τη δημόσια παιδεία έχει άποψη. Για τη δημόσια παιδεία ασφαλώ και έχω άποψη. Πώ. Πρώτον, νομίζω ότι πρέπει να επιτραπημούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Mm -hmm. Και αυτό για το καλό τη δημόσια παιδεία. Γιατί. Διότι όταν γίνει αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που θα μπορούν να πληρώσουν για ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν θα πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Το οποίο σημαίνει ότι το κράτο, δίνοντα ένα κονδύλι κάθε έτο για του φοιτητέ, θα δίνει το ίδιο κονδύλι για λιγότερου φοιτητέ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δαπάνη αναφοιτητή θα είναι μεγαλύτερη. Άρα, θα μπορεί το δημόσιο πανεπιστήμιο να παρέχει καλύτερη εκπαίδευση στον φοιτητή του. Μάλιστα. Αυτό το, ένα. το δεύτερο είναι το εξή. Τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία τα πολεμάει πάρα πολύ αυτή η κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο κάνουν, καλά στο, κάνουν καλό στο δημόσιο το σχολείο. Διότι όταν εγώ στέλνω το παιδί μου στο ιδιωτικό σχολείο, σημαίνει ότι απαλλάσσω το κράτο από τη δαπάνη του παιδιού μου για να πηγαίνει στο δημόσιο σχολείο. Το οποίο πλέον είναι πάνω από 3.000 ευρώ το χρόνο ένα παιδί. Άρα λοιπόν η δημόσια παιδεία θα γίνει καλύτερη πρώτον. Εάν, εάν την υποστηρίξουμε όπω πρέπει τεχνοκρατικά, γιατί και εδώ πέρα γίνονται εγκλήματα. Και θα γίνει, θα γίνει καλύτερη όσο φροντίζουμε και υποστηρίζουμε την ιδιωτική παιδεία. Μάλιστα. Είχα διαβάσει, που το είχα διαβάσει να δεις, στη Real News. Αν και το έπεσπαινα από λίγο. Ήσουν συμμαθείς του Κυριάκου στο Κολέγιο Αθηνών. Ναι, με τον mm. Κυριακό μα σταμάτησε στο σχολείο. Έχω τρομερή περιέργεια. Σε παρακαλώ, πε μου πώ ήταν ο Κυριακό ο μαθητή. Εγώ δηλαδή ξέρω, πιστεύω ότι άμα παίζατε κανένα μπάσκετ και του λέγε κανένα άντρε ψηλέ άμπα, λέει, ξέρω εγώ, θα λέγε σε παρακαλώ μου μιλά στο ελληνικό, ξέρω εγώ, μιλάω στον πληθυντικό, κάνα τέτοιο. Πώ ήταν στην Εντάξει, αυτά είναι κουταμάρε τώρα, εσύ. Ο Κυριακό. Καταρχήν καταρχή ήταν, ε, ήταν στην ομάδα μπάσκετ. Καλέσατε στην εκπομπή σου του χρόνου. Ο Κυριακό ήταν στην ομάδα μπάσκετ του σχολείου. Ήταν ένα άνθρωπο, να σου πω με τον Κυριακό, θυμάμαι ότι δεν Πώ ήταν σαν μου, πολύ καλό καλά, γιατί δεν, yeah. ναι. δεν πήγε στο Χάρβαρντ μετά. Και μετά πήγε στο Χάρβαρντ, ναι. στο Χάρβαρντ δεν πήγε επειδή το, τον λένε Μητσοτάκη, ούτε επειδή του χαρίστηκαν. Όχι, μακριά από μένα αυτέ τι νοοτροπίε. Πιστεύω ότι και το Χάρβαρντ. Ναι, Harvard αλλά και ακούγονται το Yale. αυτά. Όχι, και δεν... είναι άδικο να ακούγονται αυτά. Και το Χάρβαρντ και το Yale δεν, το όνομα. δεν παίζουν το όνομά, το όνομά του με τον κάθε πλούσιο γόνο, κάθε περίεργο. Προφανέστατα. Εκεί, άμα πα, αξίζει. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Προφανέστατα. Λοιπόν, ο Κυριακό πέρα από αυτό έχει άλλα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι. Ό,τι συμφωνούσε και ό,τι έλεγε από μικρό παιδί, προφορικά το συμφωνούσε, το τηρούσε μέχρι κεραία. Mm -hmm. Ένα πολύ αξιόπιστο άνθρωπο και πολύ σοβαρό άνθρωπο. Τι ξέρει ο άνθρωπο, είτε είναι 15 χρονών όπω ήμασταν τότε στο μαθητικό συμβούλιο, ή ε, είναι τώρα 45 χρονών, 48 49, ω πολιτικό και πρόεδρο του κόμματό μα, δεν αλλάζει ο άνθρωπο σαν χαρακτήρα. Αλλά λοιπόν ο κυρία είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν πάντα αξιόπιστο, ένα πολύ καλό αθλητή και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχανε ποτέ το χρόνο του, πάντα κάτι έκανε. Είμαστε μαζί στο μαθητικό συμβούλιο που το μαθητικό συμβούλιο τότε είχε. Αρκετά γνωστά ονόματα τη χώρα μας με ένα πολύ ψηλό επίπεδο, τουλάχιστον σε σχέση με αυτό τη σημερινή Βουλή. Έχει κρατήσει φιλίε από τότε. Με τον Κυριακό, προφανώ, κράτησε. Με τον Κυριακό έχουμε μια πολύ καλή. Δεν κάνουμε παρέα με την έννοια τη παρέα που βγαίνουμε και είμαστε φιλαράκια. Αλλά έχουμε μια πιστεύω αλληλοεκτίμηση και είναι ένα άνθρωπο ο οποίο με εμπνέει και γι' αυτό ασχολήθηκα με την πολιτική. Έκαλω, αυτό είναι, είναι ο άλλο λόγο για τον με την πολιτική. Προφανώ και γι' αυτό σου είπε άλλωστε ότι σου είπε να κατέβει στην πολιτική. Αν ήσουν ο πρώτο τυχόντα, δεν θα το έλεγε. Προφανώ εκτιμά. Με άλλου που κρατάει επαφή από τότε και του ξέρουμε. Από το σχολείο. Ναι, είστε φίλοι και του ξέρουμε. Με την αίσθηση διάσημη να που είστε στα κολεγεία, παιδά. Με, αρκετού πρέπει να πω ονόματα. γιατί κλιματίε είναι ότι του έχουν πάει φίλοι. Δεν κλιματίε, αλλά με, αρκετού. Ο Μάνο ο Βολουδάκη, η καλό, ο οποίο ήταν παλιά βουλευτή και πρώην ευπουργό Σαμαρά. Ποιο άλλο από γνωστού. Ο Σταύρο Πασταύρου, σύμβουλο του Σαμαρά, είναι εξαιρετικά ηθικό παιδί και ένα πολύ καταπληκτικό μυαλό ο Σταύρο Πασταύρου. Ο Χρήσο Χωμενίδη, ο συγγραφέα, αγαπητό συμμαθή, με το οποίο κάνουμε και παρέα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Εντάξει, μην σε φανεί δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. είναι, όλο. μια χαρά. Είσαι πρώτο ξάδερφο τη Άννα Μισελ, ένα Βεβαίω. Είμαστε, είμαστε, τα μεγαλύτερα ξαδέλφια από το Σόι. Εγώ μεγαλύτερο ξαδέλφο. Και αυτή η μεγαλύτερη ξαντέλφοι. Μάλιστα. Ε, με την Άννα μεγαλώσαμε μαζί. Σε έχει βοηθήσει τώρα σε, αυτά τα βήματα που κάνει, έτσι τα πρώτα σου βήματα στην πολιτική. Η Άννα με στηρίζει. Βέβαια, η Άννα είναι βουλευτή Β' Αθηνών. Ε, με τη συμβουλή τη, με ναι, να ναι μιλά, Συμφωνώ πολύ με την Άννα, είναι και πολύ ευχαριστή και και είμαστε κολλητοί. Μεγαλώσαμε μαζί με την Άννα. Α, να τα, τα τα δοχεία για αυτά. Δεν υπάρχει η, η Άννα ναι. καταρχήν δεν είναι παλαιά στην πολιτική. Mm. Ε, μπήκε στην πολιτική από τα Γιάννενα, Όπως ξέρει. Ήταν πριν αντιδήμαρχος Ιωαννίνων. Ε, Θύτευσε ω ε, διευθυντή του Ιδρύματο Αβέροφ και φέρε πολλά ευρωπαϊκά κονδύλια για την περιοχή τη Υπήρου. Mm -hmm. Και πριν από αυτό η Άννα ήταν μια πολύ καλή δικηγόρο στην, στην Αμερική. Τελείωσε στη νομική σχολή του Κορνέλ, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Μια πολύ αξιόλογη γυναίκα, νομίζω με πολύ καλό λόγο. Mm -hmm. ε, στο ΕΒΑ. Εσύ στήριξε ω Γενικό Γραμματέα τον Κυριάκο και ο πρόεδρο του ΕΒΑ, ο Μίχαλο, τον Βαγγέλη, με η Μίγελ. Σωστά. Έχω κάνει ρίσκα έτσι, νομίζω τυχαίω. Λοιπόν, οι ε, σχέσει σα με τον πρόεδρο Μίχαλο Πηγέ είναι τώρα. Εξαιρετικέ όπω πάντα. <χει> πολιτικά correcta πάντα. Όχι, δεν δηλαδή, ναι. είναι καθόλου. Είναι αλήθεια. Mm -hmm. Με τον Μίχαλο, τον, τον Μίχαλο, είμαστε φίλοι. Προφανώ μετά από 19 χρόνια πολύ συνεργασία. Και ειδικά από το 2006 και μετά, που μου κάνει την τιμή να με έχει στο Προεδρείο του. προφανώς διαφωνούμε σε διάφορα θέματα, δεν συμφωνούμε στα πάντα. Mm -hmm. Αλλά έχω να πω ότι υπάρχει μια σχέση αμοιβέ εμπιστοσύνη. Εκτίμηση, α εκτίμηση, yeah, αλλά yeah, yeah. δεν το λέω αυτό για να το πω τυπικά. Το λέω γιατί όντω υπάρχει. Mm -hmm. Και ξέρετε, πάνω από την πολιτική, για μένα οι μακροχρόνιε σχέσει είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου. Τι υποστηρίζω, τι τιμώ και δεν τη θυσιάζω για την πολιτική. Ωραία. Με τον Κωνσταντίνο Μίχαλο διαφωνούμε στη διαφορά. διαφωνήσαμε στην αρχηγία τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τι πάει να πει αυτό. Πρέπει να συμφωνούμε σε όλα. Όχι, εγώ μια ερώτηση έκανα καλά. Πρέπει άνθρωποι, να έχουμε αλληλοσεβασμό, αλληλοεκτίμηση, εμπιστοσύνη ένα στον άλλον και δημιουργικά να συνεργαζόμαστε. Μες. Και αυτό κάνουμε. Αυτό προσδιορίζεσαι πολιτικά ω τι, νεοφιλελεύθερο, φιλελεύθερο, δεξιό, σκέτο, λαϊκό, δεξιό, τι ακριβώ είσαι. Όχι, λαϊκό, δεξιό αποκλείεται. Τι απ' τα λέει, ε? Γιατί αποκλείται. Δεν είναι το στυλάκι μου. Όχι, μωρέ. Και εγώ αν έμενα στο Διόνυσο λαϊκό δεξίο, δεν θα με έλεγε τώρα. Όχι ότι είναι κακό ο Διόνυσο, πολύ ωραία περιοχή είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ακριβώ το ναι. Λοιπόν, καταρχήν δεν μου αρέσουν οι ετικέτε. Γι' mm -hmm. ε αυτό σε ρωτάω. Οικονομικά είμαι φιλελεύθερο. Α. Οικονομικά είσαι φιλελεύθερο. Ναι. Ωραία. Κοινωνικά yes. πιστεύω ότι το κράτο πρέπει να παρεμβαίνει χωρί να αλλάζει τα πράγματα, να διαστρεβλώνει τα πράγματα. Εποπτικά δηλαδή. Αλλά εποπτικά και κυρίω να. Να έχουμε ένα νιάξιμο και μια ευαισθησία για του πολίτε μα που αποφέρουν. Αυτοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία. Άνθρωποι νοικοκυρέοι οι οποίοι χάσαν τι δουλειέ του και δε, πολλοί δεν μπορούν να ζήσουν. Και εκεί πέρα, όταν θέλουμε να πάμε στην επόμενη μέρα τη ανάπτυξη τη χώρα, πρέπει αυτού να σπάρουμε το χέρι και να πάμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να έχουμε στεγανά και να μην μένει κανένα στο περιθώριο. Διαχωρισμό κράτου-Εκκλησία, ποια είναι η άποψή σου. Ε, πιστεύω ότι πολλοί το θέμα το χρησιμοποιούν υποκριτικά. Σαφώ η Εκκλησία δεν παρεμβαίνει στην κυβέρνηση μια χώρα και δεν παρεμβαίνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν παρεμβαίνει. Mm -hmm. Εντάξει, το να έχει η Εκκλησία ε, λόγο στο μάθημα των θρησκευτικών, ναι, α έχει. Α μην το μεγιστοποιούμε όμω. Η Εκκλησία ήταν αυτό ο παράγων ο οποίο διατήρησε την ελληνικότητά μα επί Η Εκκλησία ήταν αυτή η οποία κράτησε το έθνο ενωμένο ασφαλώ έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα. Πολύ σημαντικότερο από ό,τι άλλα δυτικά ή βόρειο ευρωπαϊκά κράτη. Mm -hmm. Αλλά νομίζω η συζήτηση σε μεγάλο βαθμό είναι υποκριτική. Ναι, δεν θέλουμε για το ΛΑΧ να, να, να κυβερνούν τη χώρα μα όπω γίνεται στο Ιράν. Είχαμε αλλά δεν, δεν, είχαμε ποτέ. <laughs> Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι υποκριτικό. Mm -hmm. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι πολύ σημαντική, δεν παρεμβαίνει στη διακυβέρνηση τη χώρα. Δεν νομίζω ότι έχει πρόθεση να παρεμβαίνει στη διακυβέρνηση τη χώρα. Ε, τώρα το αν θα ορκιστώ στη Βουλή βουλευτή, αν εκλεγώ βουλευτή θρησκευτικά ή πολιτικά, διατηρώ το δικαίωμά μου να το κάνω θρησκευτικά. Μάλιστα. Και τι σαφίες, έτσι θέλω. Σαφή η απάντηση. οκ. Okay. Ε, αν είχε ένα μαγικό ραβδάκι, παίζει παιδί μου το Κυριακό αύριο έβγαινε βουλευτή, είχαν και υπουργό, ξέρω εγώ, Ήταν σαν να ο Σταθάκης, ξέρω εγώ. Τι θα, ποια προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων, μια και τα ζει εκ των έσω, αφού και ο ίδιο δραστηριοποιεί, αλλά και στο ΕΒΑ, φαντάζομαι, έχει ακούσει κόσμο και κοσμάκι. Τι θα άλλαζε. Δηλαδή, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, για να μην λέω κι εγώ φιωρετούρε. Ε, με εκείνη τη ρημάδα τη γραφειοκρατία ήμουν νιό και γέρασα. Τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Και τα χειρά από το εξή. Αυτό που θα επιλογεί ω υπουργό ή υφυπουργό του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Κομιτσοτάκη, θα ζήσει μαύρη περίοδο στη ζωή του. <laughs> Θα πρέπει να έχει. Το πιστεύω, γιατί ο Κυριακό είναι ένα πολύ απαιτητικό άνθρωπο, ένα δίκαιο άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα αυστηρό άνθρωπο. Mm -hmm. Λοιπόν, όταν αναλάβει, επειδή ο Κυριακό είναι αποφασισμένο να πετύχει σε αυτό που θα κάνει, και επειδή τον θεωρώ την τελευταία ελπίδα τη πατρίδα μα, νομίζω ότι οι υπουργοί του και οι υπουργοί του θα πρέπει να έχουν ένα αντιβανάκι και ίσω να ζητήσουν και ένα κονδύλι, να έχουν και ένα ντουσάκι στο γραφείο του, προκειμένου να κατασκηνώσουν εκεί for good, που λένε στα ελληνικά. Μάλιστα. Κυριάκο Μητσοτάκη, αν ακούς, νομίζω ότι είναι πολύ δικαλή κορέχη. Συνεχίζει, είναι πολύ καλό. Συνεχίζει, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, Ζαι, δε, δε κonta, εγώ μιλάω πάντα ελεύθερα. λοιπόν, Εντάξει, ναι. ναι. okay, άμα πρέπει να λογοκριθώ, πε μου να λογοκριθώ, να μην απαντάω έτσι. Καθόλου, πω όπω θέλει. Απλά και εγώ θα έχω το δικαίωμα να κρίνω αυτά που ακούω. Ναι, ασφαλώ. Ασφαλώ. Για το χαμόγελο στα χείλη. Λοιπόν, για πε τώρα τι γίνεται με τι ελληνικέ επιχειρήσει και τα προβλήματά του και τη γραφειοκρατία και δεν τη λύνουμε ποτέ. Ωραία. Έθιξε δύο θέματα. Το είναι η γραφειοκρατία τη δημόσια διοίκηση. Όπου εκεί πέρα έχει αρχίσει η επικυβέρνηση Σαμαρά τι να κάνουμε με υπουργό δικαιοσύνη τον κυρία Κομισωτάκη. Είχε αρχίσει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια όσον αφορά το οργανόγραμμα και το job description του κάθε Υπουργείου και πώς αυτό μέσω κινητικότητα πρόκειται να, να λειτουργήσει καλύτερα. Ενώ ως προς την εμπλοκή, συγγνώμη, ενώ ως προς την εμπλοκή του δημοσίου και των επιχειρήσεων. Ωραία. Πώς να κάνουμε τη ζωή του επιχειρηματία καλύτερη. Αυτό είναι... Άρα ξεφεύγουμε με την γραφειοκρατία, Οπότε, πάμε ναι, ναι, στην, ναι, επιχειρημα... ναι. στην, επιχειρηματία. Και αυτό, με την γραφειοκρατία εννοούσα ναι, αυτό. Πώς να κάνουμε τη ζωή του επιχειρηματία καλύτερη ως προς το γραφειοκρατικό κομμάτι σε σχέση με το δημόσιο. Με Γιατί εκεί Με ένα πολύ πρόβλημα. απλό λόγο, τρόπο. Πρώτον, με το να καταλάβουμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι το μέλλον mm -hmm. και μόνο έτσι θα ξεφύγουμε. Και δεύτερον, με το να κάνουμε copy copy-paste ένα καλό σύστημα του εξωτερικού. Όπω. Τι όπω. Έχει κάποιο πρότυπο στο μυαλό σου που θα πιστεύει ότι καλό θα ήταν. Μα υπάρχουν να πολλέ να... ελεύθερε οικονομίε που λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Η Μεγάλη Βρετανία λειτουργεί τέλεια. Η Γερμανία λειτουργεί τέλεια. Η Ρουμανία λειτουργεί τέλεια. Ναι. Δεν είναι δυνατόν οι Ρουμάνοι, του εμεί του χλεβάζαμε τα παλιά τα χρόνια, τώρα να είναι από πάνω μα πλευρά ευκολία στο επιχειρήν και από πολλά πώ έχουν σχέση με την εφορία του ή με το Υπουργείο Ανάπτυξη, το Υπουργείο Οικονομικών mm -hmm. τους. του. Mm -hmm. λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το θέμα τη υπερφορολόγηση. Η υπερφορολόγηση δεν φέρνει παραπάνω φορολογικά έσοδα, φέρνει λιγότερα. Εννοείται, αφού δεν κόβει ε, από Όταν λοιπόν φτάνουμε από πρώτη του 2017, πέρα από την υπερφορολόγηση, να έχουμε ένα δεύτερο φορό εισοδήματο, που ουσιαστικά τι είναι, είναι ασφαλιστικέ φορέ ανάλογα με το εισόδημά σου, που ακούστηκε αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω παραπάνω λιγότερο εισόδημα, κοστίζω στο κράτο λιγότερα πρέπει να κάνω μια εγχείρηση σχολικότητα. Ασφαλώ και όχι. Άρα, κοστίζω το ίδιο. Άρα, ο δεύτερο φόρο εισοδήματο είναι κάτι το οποίο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε εισφοροδιαφυγή και σε φοροδιαφυγή. Και όσο και εργοδοτικέ φορέ είναι τόσο μεγάλε, αυτό θα οδηγήσει και σε περισσότερη μαύρη εργασία. Πάντω, όχι σε παραπάνω φορολογικά, ε, φορολογικά έσοδα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε δύο πράγματα. Λογικού φορολογικού συντελεστέ. Όχι μηδενικού όπω το Ντουμπάι, αλλά όχι να πληρώνει 70% εισοδήματό στο, στο κράτο. Διότι μεταξύ επιβίωση και φοροδιαφυγή θα διαλέξει το δεύτερο. Λοιπόν, άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε χαμηλού φορολογικού συντελεστέ ή λογικού φορολογικού συντελεστέ. Γιατί είχε η Βουλγαρία 10% και η Ρουμανία 16%. Γιατί παράλληλα έχουν ένα πολύ καλό ελεγκτικό σύστημα. Θα σα ένα παράδειγμα στην επιχειρήση μα στη Ρουμανία το πριν από μερικού μήνε έκανε λάθο ο λογιστή μα και μα ήρθε να πληρώσουμε 150 ευρώ λιγότερο ΦΠΑ. Και αυτό κάναμε. Ήταν λάθο. Το ΦΠΑ όταν πληρώσουμε 3.000 δεν πληρώσει 150 ευρώ λιγότερα για να μπλέξει. Ναι. Μπλέκει όμω. Τι έγινε λοιπόν, μα μπλόκαραν το λογαριασμό που είχε ένα ποσό πολύ μεγαλύτερο από αυτό και μα είπαν μέχρι να πληρώσετε 150 ευρώ ο Ροίερμος θα παραμείνει μπλοκαρισμένο. Και αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν παρεμβαίνει ανθρώπινο παράγον. Μόνο προ τα 105 ευρώ ελευθερώθηκε. Άρα λοιπόν, θε ένα καλό σύστημα ελέγχου τη φοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή με λογικού συντελεστέ που τελικά θα σου δώσουν παραπάνω φορολογικά έσοδα. Αυτά τα ακούω 30 χρόνια. Γιατί δεν τα κάνουμε, πιστεύει. Διότι στην Ελλάδα. Και δηλαδή, να... δεν το λέω υποτιμητικά προ το καταλαβαίνω. Απλά ό,τι όποια απόχρωση ε, πολιτικό έχει μιλήσει για αυτά τα ζητήματα, πράσινο, μπλε, ροζ, κόκκινο, ξέρω εγώ, λένε όλοι τα ίδια. Γιατί δεν γίνονται έτσι. Διότι είναι θέμα πολιτική βούλη και πελατειακή σχέση με τον πολίτη. Είχαμε, όπω είπα και πριν, μια στρεβλή ανάπτυξη ελεύθερη οικονομία μα στην Ελλάδα. Γιατί ο πολίτη δεν θέλει να εξυπηρετείται, Δηλαδή, είσαι σαν καλό στον πολίτη. Ναι, δηλαδή, ο, ο πολίτη θέλει να εξυπηρετείται, αλλά αναγνωρίζοντα τα λάθη μα σαν κοινωνία, μόνο μπορούμε να διορθωθούμε, ο πολίτη πάντα ήταν μέρο συναλλαγή. Είτε με την πολεοδομία, είτε με την εφορία, είτε με φακελάκια προ τον δημόσιο γιατρό. Αυτά τα κάναμε mm -hmm. σαν κοινωνία. Μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε ότι τα κάναμε, με, με μοναδικό γνώμονα ότι έτσι θα βελτιωθούμε. Μάλιστα. Ε. Τι κάνει, γιατί έχουν ξεσαλώσει. Α, όχι, το γιατί θα μου το είναι ευενόητη απάντηση. Αλλά τι κάνει το ΕΒΑ για τη μαύρη εργασία. Έχουν ξεσαλώσει όλοι οι μαγαζάτορε. <χει> έχουν στρατολογήσει τον κόσμο να δουλεύει στο μαύρο. Και αυτό δημιουργεί πέραν το ότι είναι πάρα πολύ κακό, είναι και στιγμή εκμετάλλευση. Το ΕΒΑ τι κάνει γι' αυτό. Το ΕΒΑ, όπω είπα, δεν αποφασίζει, παρά μόνο εισηγείται στην κυβέρνηση. Mm -hmm. Το ΕΒΑ, λοιπόν, εισηγείται στην κυβέρνηση να έχουμε χαμηλότερε εργοδοτικέ φορέ προκειμένου και καλύτερο έλεγχο, προκειμένου να μην υπάρχει μαύρη εργασία. Η μαύρη εργασία πλήττει κατά βάση τον εργαζόμενο και στην νοσοκομιακή του περίθαλψη, αλλά και σύνταξή του που αργότερα επιδιώκει να πάρει. Mm -hmm. Και η μαύρη εργασία πλήττει όλο το σημερινό σύστημα κοινωνική ασφάλιση, διότι είναι και ένα στου λόγου που κόβονται στι συντάξει. Ναι, yeah, βέβαια. Yeah, yeah. Λοιπόν, το ΕΒΑ λοιπόν παρεμβαίνει συμβουλευτικά όπω και παρεμβαίνει πάρα πολύ έντονα στο θέμα του παρεμπορίου. Ποιο αντιμετωπίζει το παρεμπόριο σήμερα. Ξέρω να πάτε έξω ότι την ΑΣΟΕ έχει μαύρου πουλάνε τσάντε ημιτασιών. Ε, και έξω του το Πανεπιστήμιο στην Πανεπιστημίου. Ποιο ασχολείται. Κανένα. Ναι. Εντάξει, βέβαια μεγαλύτερη τζίρι γίνεται στα κατατόπου παζάρια. Που <laughs> αυτό είναι νόμιμο παρεμπόριο. Δεν σκόβει ναι, το παρεμπόριο δηλαδή. είναι καταστροφικό για τη χώρα. Ναι. Και για το εμπόριο και για τη βιομηχανία και για τα πάντα. Μια άποψη για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι ό,τι πιο επικίνδυνο και ό,τι χειρότερο έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Είσαι και εσύ υπέρ των άμεσων εκλογών. Ναι, σαφέστατα. Δεν θα έχει βάρο η οικονομία όμω με έξτρα εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ για τι εκλογέ. Ποια οικονομία. οικονομία που έχει καταρρεύσει και δεν υπάρχει σχεδόν οικονομία. Σωστό και αυτό. Η γνώμη σου για τη λατρομετάσταση. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι η εξή. Κλειστά ή ανοιχτά σύνορα, γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η όλη ιστορία. Ελ, ε, ελεγχόμενα σύνορα. Τι σημαίνει ελεγχόμενα. Ε, σημαίνει ότι μεταξύ λαθρομετανάστη και πρόσφυγα υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Mm -hmm. Ο λαθρομετανάστη, ο οποίο μπαίνει λαθρέα σε μια χώρα, δεν μπορεί να παραμείνει εδώ, πρέπει να επιστρέψει. Ο πρόσφυγα, ο οποίο. Πώ θα επιστρέψει. Στην πατρίδα του. Πώ. Δηλαδή, έρχεται ο Σύριο εδώ και θα... Όχι, ο Αφγανό, πώ θα πάει. Θα τον πάρει ο Ερντογάν πίσω. Λοιπόν, τον παίρνει. ναι. Λοιπόν, υπάρχει το, το εξή θέμα. Ότι καταρχήν δεν ελέγχουμε τα σύνορά μα. Mm -hmm. Όταν ο Πρωθυπουργό έλεγε ότι δεν υπάρχουν τα θαλάσσια σύνορα, το θυμάσαι αυτό. Ναι, αλλά από την άλλη, και η Frontex που ήρθε, τι κατάφερε. Δεν ναι, ελέγχονται. Τα, τα θαλάσσια σύνορα δεν είναι έτσι. Τα θαλάσσια σύνορα υπάρχουν 4-5 σημεία που εισέρχονται. Λοιπόν, εμεί δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί, Γιατί έχουμε μια ιδεολειψία περί λαθρομετανάστευση και μεταναστών που υποφέρουν και έρχονται εδώ. Mm -hmm. Μια χώρα, καταρχήν, οι, οι μετανάστε είναι κάτι που εγώ δεν απορρίπτω να υπάρχουν σε κάθε δυτική κοινωνία για λόγου διάφορου, μεταξύ των οποίων ότι η Ευρώπη γυράσκει και χρειάζεται και, και έμψυχο υλικό για να δουλεύει. Αλλά αυτό πρέπει να είναι ελεγχόμενο. Α ευνοήσει τι γεννήσει τότε. Αυτό, ορίστε. Α ευνοήσει ναι, τι γεννήσει. Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. <laughs> ναι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, χρειάζεται εργατικά χέρια. Mm -hmm. Τα οποία εργατικά χέρια ασφαλώ και πρέπει να είναι τρίτη που έρχονται. Αλλά απ' την άλλη, αυτοί πρέπει να είναι ελεγχόμενοι. Πρέπει να έχει ένα τρόπο ώστε να ενσωματώνονται στην κοινωνία και να αισθάνονται και οι ίδιοι πολίτε αυτή τη κοινωνία. Δεν αισθάνονται στο περιθώριο. Mm -hmm. Αυτό όμω έχει μια τεράστια διαφορά από το να μπαίνουν αφιδό στην Ελλάδα κυρίω ω πύλη εισόδου και να μένουν τελικά οι περισσότεροι εδώ. Έχει μετε... Δηλαδή δεν υπάρχει μεταναστευτική πολιτική που είναι σοβαρή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πινκ-πονγκ ε, παίζει μικρό. Παίζω ακόμα με του γιου μου. Ah, ωραία, θα παίξουμε κι εμεί ένα πινκ-πονγκ τώρα. Λοιπόν, θα σου λέω ένα όνομα και θα μου λε ό,τι σου έρχεται στο κεφάλι πρώτο. Δεν λέω κάτι να σκέφτεσαι σαν επιχειρηματία, στην από τι να τώρα. Ό,τι σου έρχεται. Ε, εντάξει, okay. Ο πρώτο χαρακτηρισμό. Bam. Πινκ πονγκ. Ναι. ναι. Λοιπόν. Κυριάκος Μητσότακης. Αξιόπιστο. Άδωνο Γεωργιάδη. Εργατικό. Μάκη Βορύδη. Καλό ρήτορα. Γιώργος Καρατζαφέρη. Παλαιά κουπί. Αντώνη Σαμαρά. Έδωσε Καλ... Εδώ καλύτερη Ελλάδα από αυτή παρέλαβε. Φαΐλος Κρανιδιώτη. Ο Θεό να φυλάξει. Αλέξη Τσίπρας. Δύο φορέ ο Θεό να φυλάξει. Ίδιο με τον Φάιλο Κρανιδιώτη. Γιατί. Τι, γιατί. Ήδη είναι ο με τον Αλέξη. Ο Φαίλος δεν έχει κοινωνική συμπεριφορά πρέπουσα. Εκείνη να φυλάξει. Ναι, διότι οι χαρακτηρισμοί που, που στο οποίο απευθύνει σε συμπολίτε του, έστω και αν διαφωνούν, είναι ανεπίτρεπτοι. Μάλιστα. Ε, Πάνος Καμένος. Επικίνδυνος. Η Γιάννης Βαρουφάκης. Καταστροφέας, 90 δίσκος. <laughs> Γιάννης Τουρνάρας αξιόλογος και πολύ καλή εγγύηση για την σχέση της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους τραπεζίδες. Και μάλλον παρεξηγημένος τα προσθέτετε. Συμφωνώ. Λοιπόν, ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να ακούς. Mm. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι. Σε ποια ερώτηση θες να απαντήσεις. Απαντάς σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό εννοώ, πάντα το λέω αυτό σε κάθε προσκεκλημένο μου, εννοώντα ότι αν θέλεις να επικοινωνήσεις κάτι που δεν έχω ρωτήσει, το μικρόφωνο δικό σου. Ε, εδώ υπάρχει και ένα ζωντανό υποβολείο που κάνει το ότι ε, έτσι είναι οι γυναίκες που λέτε, έτσι είναι. Για πες σε ποια ερώτηση λοιπόν, έτσι θες να απαντήσεις. Δεν σκέφτομαι κάθε στιγμή. Δεν σκέφτεσαι, είναι, είναι Βάλε ένα τίτλο σε αυτή τη συνάντηση. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία. <laughs> Αυτό θα το βάζα και τίτλο σε μασάζ, ξέρει από <laughs> Αυτός λοιπόν ήταν ο Νίκος Σοφιανός, γενικός γραμματέας του ΕΒΑ. Μεγάλη μου χαρά και τιμή που ήσουν εδώ. Κάθε Μεγάλη χαρά έρχομαι. και τιμή για μένα. Καλή επιτυχία, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος Τα φώτα σβήνουν και η αυλαία πέφτει Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας Για τα μηνύματα σας Για την καλή σας προαίρεση και τη συντροφιά σας Σας αφήνω στα στιβαρά χέρια Τη ζεστή αγκαλιά και την καλύτερη παρέα Του DJ Random Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος Θα τα ξαναπούμε σε 166 ώρες Ακριβώς από τώρα ραδιοφωνικός και όσοι θέλετε να με θαυμάσετε από κοντά και να σας κεράσω και σφινάκια αύριο το βράδυ στις 9, Σάββατο βράδυ θα επιλέγω τη μουσική στο Orient Express ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι στην Νέα Φιλαδέλφια Λεωφόρο Δεκελίας 92 από τις 9 το βράδυ και όσο αντέξω και όσο αντέξεις θα είμαι εκεί, θα βάζω τις μουσικές και σε περιμένω. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και να θυμάστε όπου υπάρχει άνθρωπος υπάρχει και μια ευκαιρία για καλοσύνη. Ρουαμάτ.